Yaşkiri, ama dedim bu ya da yine kamu değil. Ne narkışın du podcast. Bak, yavaş da dame. Şikayet o iş şikayet ne bu mi geldi ya da trabzan gibi bu susto. Arasını da ben Karıştı mı trabzan gibi bu ne bu. Μας βοηθά να κάνουμε το podcast και το φίλο μας, το σύντομο μας, να κάνουμε τον καφέ μας, τον ευχαριστούμε τον Χριστό. Α, το Χριστό. δεν Χριστός πάνε. Χριστός. Όχι, το σύντο. Φίλος, δεν τον ξέρω Φίλο άνθρωπο. μας, ναι. Για τον καφέ μας, ρε φίλε. Να ευχαριστούμε τον, έναν καλά. Παρακαλώ. Μα το και ψεκλάτσες, νόμως και δεν κλάτσες. Έφερα τούτες, θα σας πούν κάτι διάρκεια, ορίστε κύριε. Έφερα τις επιτίδες. Πότε θα πω. Έβαλα σημειώσεις και θα σας πω σε λίγο, σε Κάτι, λίγα. έχουμε στον εγκέφαλο μου κάτι πριν να πεις. Έχει σχέση με κανένα podcast που γίνεται τελευταία ομαλόδαση με Ω, καμία σχέση. Καμιά σχέση. Ποσφαιρικό. 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 Εγκαθαρές. Του είσαι οι κλάτσες μου τον καιρό που έπαιζε. Εμπιστεύω. Ναι. Ρε, φανέλα είναι εσύ τώρα. Έχω άλλο τέσσερα ζευκακαούλα τα χρώματα. Ρε, φανέλα είναι εσύ τώρα. Κλάτσες. Ναι. Και θα Περίμενας, γραφεί. παίρνεις ομονίας. Ναι, εξαρτάται, φίλε. Ναι, ρε, Έχω όλα τα χρώματα, σου φέρατε ένα χρώμα. ναι, θυμάσαι. Να σου πω κάτι διάρκεια. Να σου πω κάτι τώρα μπορεί να ξεκινήσουμε. Ξεκινήσουμε, ξέρω Κλάτσες. Νομίζω είναι πιο ενδιαφέρον σε κλάτσες παρά για να πεις τώρα. Στο τέλος, διότι έχω και ωραίο να ρίξω στο τέλος. Φίλε, πέμω για κλάτσες, να λύσω Όχι, να... τούτο να πούμε, αφήνεις 5 λεπτά στο τέλος για τις κλάτσες. 5 λεπτά. Ναι, και το θυμίδου ένα κατακουπί για τις κλάτσες και ωραίο ανέκδοτο που πάμε τελευταίο. Τελευταίο. Να μου γίνει Να μου γίνει. Έτσι με κάνεις καθηγητής τίποτε που σου είπα από τους τρεις κάποιος είναι να εμπατήσει. Σωστό. Ναι, ρε φίλε. Είναι να μπορεί, τα άλλα είναι να μπορεί γραμμή. Κάμε η γραμμή. Έχω τα δαμέ, ρε. Ένα Ξήσαμε, λεπτό. με τα δικά μου πω. Ομόνια Ραδίπου από ελ 2. Ήβρεστο. Ομόνια Ραδίπου από ελ 2, ναι. Ομόνια ένας έχασες το. Άσο. Εντάξει, με τη Πάφος Καρνές, άσο, ήβρεστο. Με δυσκολία. Έχασες τον Άρη, εδώ και στο Χ ήρθεν διπλό. Μάλιστα. Έπιασες την ΑΕΚ. Άγινε ναι, βαριά καρδιά, είπα σου. Γιατί βαριά καρδιά, δεν το καταλαβαίνω μου είπες. Συμπαθώ είναι όρθιος, ρε φίλε. Λόγω του ΚΑ. Και όχι μόνο. Και από όλη την Ομόνια άσον ύβρεστο. Και περιμένουμε απόψε του Νέα Σαλαμίνα. Δεν θα ούλα δηλαδή. Ναι, αλλά το Ομόνια ενώ συνέπαρα λινού είπες ότι πιστεύω να δυσκολευτεί η Ομόνια. Ναι. Αλλά δω και στο άσο. Βάζω για τον λογιστή να προσέχει γιατί είναι πάντα καλά είπα σου. Ρε μα τελικά του... Ακριβώς τις λέξεις που σου είπα. Είναι πάντα καλά πράγμα. Είναι πάντα καλά η Ομόνια ή ο προπονητής. Ποτέ μόνο δεν είναι πάντα καλά. Εντάξει, άλλο ο Άρης, άλλο η... Και φόβουνται διότι είδα και ο Παραλίμνη έστειλε πολλά μηνύματα με Απόλλωνα που χάσε στο 146. Ναι. Που το επόμενο της παιχνίδι με την Πάφο και τούτο έχασε άδικα και επιβραβεύτηκε με τις πιο καλές της εμφανίσεις που είναι πια επαθμούς επιβραβεύτηκε εχθές με την έκπληξη που έκανε πάνω στην Ομόνη. Φίλε, εγώ δεν περίμενα το αποτέλεσμα. Εγώ περίμενα το. Περίμενα το ή όχι να κερδίσει. Πιθανό ρε μαλέ, έχουμε 7 αγωνιστικές. Σημαίνει 49 αγώνες έξω, ένας που έχουμε σήμερα 48 αγώνες. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Ναι. Η πιο μεγάλη έκπληξη από ήταν το ΑΠΟΕΛ Εθνικός Σαν Ανδρεία. Γιατί για μένα ήταν πρώτο παιχνίδι, ενώ δάμε, ας πούμε, που είδαμε την Ενώση, ενώ και να φύγει κάτι εντυπώσεις με τον Απόλλωνα και με την Πάφα, δεν περίμενε να κάνουμε το διπλό μες στο Γασίπι. Εγώ περίμενα. Περίμενα ότι να... Δεν περίμενα να κερδίσει. Περίμενα ότι να δυσκολευτεί. Μα η ουσία είναι ότι ενίκησε. Να δυσκολευτούμε να κερδίσει, διότι στείλε πολλά μηνύματα μετά. Θυμάσαι που κάνουμε το podcast όταν έφαγε με κατεβασμένα τα παντελόνια με το Αποέλ στο Παραλίμνη. 0-5 πόσα, 0-4 πόσα μπορείτε. Με το ένωση από ελ, νομίζω 0-4, 0-5. Ναι, που ήταν με ιδέα και χάκια, δηλαδή με δαμε ότι και είπα σου δαμε, εγώ θέλω να δω το παραδείγμα όπως τα παγιά χρόνια μου πήγαμε και έφτιανε η ψυχή μας να κερδίσουμε. Θυμάσαι, μετά μου γίνει το αποτέλεσμα, έκαναν και διορθωτικές κινήσεις και μπράβο τους. Έκαμε πιο σπουδαία παιχνίδια και έχασε σε λεπτομέρειες και έκαμε την έκπληξη νύχτης. Λέω, ήταν το αποτέλεσμα που δημιούργησε μεγαλύτερη αίσθηση. Ναι. Ήταν που σου λέω. Αν μάλλει να μην βρω αποτέλεσμα, εντάξει,
ξεκινά στην εκπομπή, ξιάνιξε την Τράπεζα Κύπρου, ξιάνιξε τα αεροκοντισιόν, ξιάνιξε τα τούτα και ξεκινά. Μα έχω μπράβο και ξεκινά στις ηρωνίες ότι ήβρα ένα από τα πέντε. Τώρα πόσα έβρες τώρα. Τώρα έβρες πέντε από τα έξι. Θύμισας εγώ. Εντάξει, ανεύκολα παιχνίσκια. Αν έχει και το χείο της Σαραμίνα. Ήταν εύκολα παιχνίσκια. Αν εξαιρέσει την ομόνια, ήταν τα φαβορή, επειδή προβλέψεις. Και άκη τα φορ με όρθωση. Αν έρχονται τα αποτέλεσμα, είναι εύκολο. Άτε, δεν μου μπορείς. Πάμε παρακάτω. Αν έρθει και εκεί το Σαλαμίνα έκπόψε, που έτσι το βλέπω, έρθει η σοπαλία, εσύ μην βράμε τα ούλα, διότι κάναμε το τίκ της ομονίας να με προσέχετε, εντάξει, και βράμε τα λόγια. Άτε, πάμε παρακάτω, δεν πειράζει. Με πλάσια για να μας φύγει, είπα ότι όσο βλέπω τα παιχνίδια, θα είμαστε λίγο πιο σωστοί μες τα δούτα, ελπίζω. Για να συνεχίσουμε σήμερα το podcast μας, ναι. Πρέπει να σοβαρευτείς ακόμα παραπάνω, γιατί που το 5% πήγες το 8, πρέπει να σοβαρευτείς ακόμα παραπάνω με ποια εννοία. Φίλε, δεν μπορώ να συνεχίσω, όχι γιατί απειλώ ή οτιδήποτε άλλο. Μπορείς ρε φίλε να μείνεις ακόμα τον Άρη μέσα στην εξάδα. Βάλτο, ήταν η σκέψη μου. Ήταν η σκέψη μου ότι σήμερα θα ανακοινώσουμε τον Πέπτο. Μέσα στις επόμενες. Σκεφτούν να σου περίμενε, ο Άρης τώρα πάει η πέμπτη ομάδα της εξάδας. Σκεφτούν να σου πω και που τα σήμερα είναι παθητή. Αλλά στην επόμενη σε ένα αυτό podcast θα σας πω σου παθητή. Άντε ρε. Ναι, στο πίσω μέρος του μυαλού μου ξέρω. Από πόσο προχωρημένος είσαι ρε φίλε. Στο πίσω μέρος του μυαλού μου ξέρω. Εκτός Λευκοσίας. Σίγουρα. 100%. Λοιπόν, βάζει τον Άρη για πέμπτη ομάδα. Και μείνει μια. Πάνω τον Απόλλωνα, ρε Μαλέκο. Είναι πιο εύκολο να σου πω τον προαθλητή που να σου πω την εξάδα. Άντε ρε. Ναι. Εντάξει. Άρα πάει. Η εξάδα έχουμε δαμέ 3-4 βαθμούς διαφορά. Σωστό. Ναι. Με τον έκτο. Εννοείς που ποιο. Και πέπτο. Που ποιο ρε φίλε. Και τέταρτο. Ο έκτος έχει 12. Είναι η Ομόνια. Τώρα. Επόψε μπορεί να είναι και άλλη 12. Ναι. Φίλε, οι 4 βαθμοί που είναι από το δεύτερο μέχρι τον τρίτο και οι 4 βαθμοί που είναι ο έκτος που του σώσει την ένατη δέκατη θέση, 3-4 βαθμούς διαφορά, θέλω να πιστεύω ότι ένα εις μικριθεί για το καλό του πρωταθλήματος. Να μικριθεί ποια διαφορά. Η διαφορά των τριών τεσσάρων παθμών να μπουν κι άλλες ομάδες μέσα στο πρόγραμμα. Που την αυτή θέση. Όχι, που την τρίτον ή στο δεύτερο πρώτο. 19, 17, 13. Α, η απόσταση, ναι. Η απόσταση του τι θέλω να μικριθεί. Και θέλω να μικριθεί και η απόσταση. Ναι, αλλά αν μικριθεί, θα. Η πρόληψη όμω αυτή μπορεί να έχει ρίσκο. Εσύ φέρει. Δεν ξέρω τι φέρει. Αφού υποτίθεται ότι αν ευκάλει τον πρόθυμο που λε, εσύ ζητούν γι' αυτό την άλλη, σημαίνει ότι είναι ένα από του πιο πρώτου τώρα. Άρα, ας μικριθεί η απόσταση. Μπορεί να σου πω ότι δεν μπορεί να χάσει. Δεν μπορεί να χάσει, να σου πω να πιάσει το πρόθυμα, να γίνει τέτοια, να φανώ τέτοια καθηγήτης. Χα, πάει παρακάτω. Εγώ νομίζω ρε Μαρέκο να δούμε το αποτέλεσμα που προκάλεσε τη μεγαλύτερη εντύπωση που ήταν το μόνο Ιάννος 0-1. Ναι, ήδη είπαμε κάποια πράγματα. Ναι, έτσι είπαμε. Είπαμε για το παραλήμ. Είπαμε για το πώς θα είχαμε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα κρίθηκε βάσει της απόδοσης της Ομόνιας. Δηλαδή, δεν ήταν τόσο καλή η Ομόνια όπως μας έδειξε από την προηγούμενη εβδομάδα και χτες. Ναι. Γι' αυτό και εκμεταλλεύτηκε η Ένωση Ιών Παραλιμνή, όπως μου είπες να τη λέω και η Παραλιμνή. Εκμεταλλεύτηκε την κακή απόδοση και το ντεφορμάρισμα της ομάδας στις τελευταίες δύο εβδομάδες. Μα ξέρω το καφέ, δεν τελειά σκέψω τώρα, μάλλον. Κόσο ένα μέτριο, ρε φίλε. Θα θυμίσω καφέ τώρα. Για μένα, για ποιο καφέ είναι και σκέψω τώρα. Εντάξει, ρε φίλε, είναι που να σου κάνω, μπορεί να πάσω ή πάτε λάθος. Τέλος πάντων. Έχει ωραία κοπέλα. Ούλες. Πες μου τώρα για το τούτο και άστερες καπέλες στους καφέδες. Και εγώ με φορά μου να φέρεις αφέρεις που να μένα θα σου πεις μέτριο. Δεν μπορείς είπα. Πες μου γιατί είναι ομόνια. Η ομόνια είναι πάντα καλά με τον Άρη και είναι πάντα σούτια με τον Ένωση. Μπράβο. Πες μου καταρχήν, είναι το χαμπόν
Γιατί δεν το λέω. Ένιξε. Ένα απορία γενική, ρε φίλε. Ένα απορία γενική. Σε δική μου απορία. Ναι. Και εμένα. Ξεκίνησε με Κυπρέο. Γκούσουλο. Γκούσουλο. Και μετά βάλαν τον Λοΐς. Ναι. Άφηγε έξω τον Νικόλα τον Παναγιώτου και βάλαν τον Ελάντερ στην άμυνα. Και βάλαν τον Γκούσουλο μόνο μες στο μεσαία γραμμή μαζί με τον Μάρετς και τον... Ζέπεσε ο Σίμιτς. Εντάξει, ρε, η ουσία είναι ότι η γεγονό δεν προξένησε θέμα συζήτηση η περίπτωση. Δεν πατούσε καλά όλη η ομάδα με τον Άρη, όπω και χτε. Φυσικά, να είμαστε ειλικρινεί, πριν το 0-1 μπορούσε να ήταν και 2-0. Είχε ευκαιρία, είχε δοκάρι. Σκέψαμε τώρα και φταίει. Εντάξει, ρε. Είχε πέναρτι, είχε μπουτζίνο. Δεν το πάει για πέναρτι. Δεν το είδε το βαρ για όλε τι ομάδε. Σκέψαμε τώρα. Τούτα για μένα είναι κουβέντε του. Δεν είχε δικαιολογία. Μάλλον μόνο είχε δικαιολογία. Η Ομόνοια δεν ήταν καλή. Δηλαδή, μπορούσε να εσωφάρισε να νικούσε να προηγηθεί στο σκορ, αλλά δεν ήταν η Ομόνοια. Δεν έφκαλε την εικόνα τη ομάδα που μα έδειξε πριν 20 ημέρε. Όταν θα χάσουν και οι άλλε ομάδε, να μην βρίσκουν. Μπορεί να έχει σίγουρα παίζει τον ρόλο η διαιτησία, όμω η γενική. Δεν είναι μεγάλη διαιτησία. Έσουβα. Όχι, ρε φίλε, δεν επηρεάζει καθόλου τη διαιτησία. Όχι, για το Μάσο Μόνια, ενώ σήμερα ήρθα. Όχι, επειδή σου γενικά. Α, οκ. Και στην Ομόνια, έτσι όμως, είσαι πέρτη, λέω, στην Ομόνια. Δεν είσαι τίποτε, τίποτε, δεν είσαι. Κάτι που τούτα. Απόψη μου, δεν είσαι τίποτε. Έτσι, όπως το... Αν βρίσκουμε την δικαιολογία, κάποτε ο Ανδρέας Μιχαηλίδης είπε ότι στο τέλος της ημέρας το προάσχημα πάντα του παίρνει ο καλύτερος. Και είναι κουβέντα παμ. Ναι. Ένα αφισβητούμε σχεδόν ποτέ τσίνο μπορεί να το πράσιμα. Ποτέ με βάση τα αποτελέσματα του και βάση τούτων. Γιατί είναι αυτό εντάμε να πούμε έπιαν το η χειρότερη ομάδα. Εν ίδια κουβέντα τώρα με τους όμως την κουβέντα φάσαμε γιώνον το... είδαμε και τον Γιωβάνοβιτς που πάει, πώς πάει στην Εθνική Ελλάδος που ήταν στο Αποέλ και πήγαινε το Αποέλ στους 8 και που είσαι ο Κύπρος, ο κόσμος, ούλος, ο Αποέλ, πιάνε τα διαιτησία, είχε έναν προμονητή, ο καλύτερος που ήρθε στην Κύπρο και μέχρι και τώρα αποδεικνύει το. Είχε την καλύτερη ομάδα, επίσης στους 8 του Τσάπιου, και αφισβητούσαμε στην Κύπρο ότι πιάνε τα προαθήματα του Αποέλ. Δηλαδή, και αμένα ο νους μας. Ο νους μας πρέπει να είναι πώς θα καλυτερέψουν την ομάδα μέσα από τις λεπτομέρειες, μέσα από τις μεταγραφές, μέσα από τους παίκτες, με βάθος, μην ξυλώνετε κάθε φορά την ομάδα να φέρνετε 20 μεταγραφές, μην ξυλώνετε την ομάδα κάθε φορά να φέρνετε 4 προπονητές κτλ. 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 Και είπε ένα πολύ καλό στοιχείο προχτές. Τα τελευταία 3 χρόνια, ξέρω, τα πρόσφατα χρόνια, ο πρωταθλητής προπονητής είναι εκείνος που ήταν από την αρχή της σεζόν στον πάγκο. Μα τούτα ρε φίλε, τούτα, σημάδια που πρέπει, τουλάχιστον να βελτιωνόμαστε. Για να αποφεύγουμε τα πολλά λάθη. Σαν ενώ σου μιλώ σου γενικά. Τέλος πάντων, φύγαμε από την Ομόνοια τώρα. Εσύ θεωρείς ότι η Ομόνοια έχασε γιατί είναι σε καλή κατάσταση τον τελευταίο καιρό. Ναι, ίσως και επιλογές εντεκάδας, ίσως και επιλογές του φίλου μας του λογιστή που ήταν μέχρι την τρίτη αγωνιστική ευκάλαμε τους ούλους και από τούντο και πρωταθλητές και καθηγητές και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήδη αρκέψανε αφισβητήσεις και μάλιστα σου είπα, μπρο, έσουμε μόνο για Ομόνοια τώρα. Είπα σου ότι με προτρέχετε και θα δω, θα σου πω για αυτόν ήρθα σήμερα και είπα σου ότι σε μια αυκαιοφτωμάση να σου πω τον προαθλητή. Θα δω στην ήττα πώς αντιδράει κάθε ομάδα. Ναι. Παρακαλώ. Και στην ήταν του Άρη του Ισομόνιας πάνω στον Άρη ήθελα να δω αντίδραση και η αντίδραση που είδα ήταν η χτεσίνη. Πού ήταν κάτι. Πού ήταν κάτι. Μάλιστα. Σημαίνει κάτι για την Ομόνια του που λέεις. Σημαίνει μια άλλο καμπανάκι βέβαια. Μεγάλο καμπανάκι. Ήδη έχει 4 νίκες και 3 ήττες. Ναι. Δεν είναι η ομάδα που έφανε τις παραπάνω ήττες στο πρώτο γκρουπο. Ό,τι βλέπω εδώ τώρα. Σωστό. Ναι, έως τώρα. Έως τώρα.
άλλο, έτσι, τρεις ομάδες που θα μπουθήκε ο ίδιος. Ναι. Εσύ που είναι ο Πάφο Τσιάρης, ακόμα είναι φανήτητα. Ναι. Και ρωστούς, ποιο παίζουν τελευταίο μας. Πάφος, Ομόνια 29 του Μάη Πάφος. Η Ομόνια 29 του Μάη είπας ότι είναι να κάνει πέντε στο Μάη, να δει πώς το μάζει να πω και σου παλιά από τα πράγματα. Εντάξει, τώρα πάει στην τρίτη αυτό. Είναι δικαιοθωρία τούτο. Ο Άρης με την Νέα Σαλαμίνα. Μάλιστα, και να πούμε έτσι παρέθεση τώρα, ξεκινούν και τα ευρωπαϊκά τους. Όχι, ξεκινούν οι επαναρχείς. Ο πρωταθλητής που θα σου πω είναι βάση και τούτων πραγμάτων. Ναι. Τούτων... Της Ευρώπης. Ναι. Είναι τα εσφωτογράφησες τα, ρε. Έχει μόνο στο νόμο. Οκ. Άρα, είπα σου για την Ομόνια, πρέπει να γίνει, να βρεθεί η σωστή χημεία για να επανέλθει στις σωστές, όπως τις πρώτες αγωνιστικές, όπως στην Σαν Ευρώπη. Σαν η τρίτη εποχή που δέχτηκε η Ομόνια, εντάξει, και όταν ανόρθωσε και Άρη, πιστεύεις ότι επηρεάζουν την προοπτική σωμάδα για να διεκδίκησε να καθίσει το πρόθυμα. Σίγουρα επηρεάζουν. Κάθε φορά που χάνεται, ρε φίλε, ειδικά με ποιους μπορείς να αντιμετωπίσεις, που δείχνουν ως τώρα, να παίξει τον ρόλο του. Θυμούμε όταν έφκανε φωτικές η Ομόνια. Είχαμε μπει, είπαμε αλλού και φαίνεται ότι είναι πολλά φρέσκα το δούμε. Ναι. Για αρκήν του πρόθυματος. Και τούτο ίσως είναι ένα κομμάτι το οποίο ίσως είναι μια προετοιμασία για την αρκήν του πρόθυματος. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μες τα βοητήρια να έβρουν τον τρόπο, γιατί έχει παίχτες χωρίς πολύ λεπτά συμμετοχής, που θέλει ένα φρεσκάρισμα η ομάδα, ίσως πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Χα! Σε αντίθεση με την Ομόνια, είδαμε το Αποέλ να... που θεωρητικά ήταν πιο επικίνδυνο. Ένα κριτήριο. Ναι, όχι. Ας να τελειώσω, ρε. Ναι. Όταν έπαιζε ενός η Ομόνια, πιθανώς η Ομόνια ήταν παραπάνω να νικήσει η Ομόνια, ενώ στην παρανίκηση του Αποέλ και η Ομόνια Ραδίπου. Συμφωνώ μαζί σου ήταν κριτήριο, αλλά επειδή νίκησε μια ομάδα που έδειχνε τα στοιχεία που έδειχνε, με έναν νέο προπονητή, ενώ ξεπέρασε έναν ό,τι είναι το εμπόδιο, αλλά σίγουρα είναι και κριτήριο για το ΑΠΟΕΛ, το ειδίκησε την πονέρα δίπλα. Να σου πω. Να ξεγυρίσαι βίντεο. Τι? Γυρίσαι βίντεο η πονέρα δίπλα στην πεντάρα, αν είπα σου. Α, με τον προπονητή. Βίντεο, στην πεντάρα. Προπονητή. Θυμάσαι που σου είπα. Είπε τον πεντάρα. Ναι, την άμπορ να φάνε τα πέντε, τέσσερα, πέντε, λάλλον σου, να γυρίσουν βίντεο. Θα λείπουν το... εντάξει. Το ΑΠΟΕΛ με την αλλαγή προπονητή, το ταρακούνημα των αποδητηρίων, δεν είπαμε ποτέ δάμε που την αρχή του προαθλήματος ότι δεν έχει πολλά καλούς παίκτες. Δεν έχει πολλά καλή ομάδα. Οι παίκτες υπάρχουν. Με την έλευση του νέου προπονητή σίγουρα δεν προλαβαίνει να κάνει και κάτι... Μα πέντε ο άνθρωπος, μόνος του, μπράβο του. Υπάρχουν υποσφαιριστές για να γίνει το ΑΠΟΕΛ πολλά καλή ομάδα. Ναι. Έναν κριτήριο το μόνο είναι ραδίπου, αλλά τα πέντε, η πεντάρα είναι πάντα πεντάρα. Και είναι που μου αρέσει που το ΑΠΟΕΛ και βάλω τους καμπανάκι στο 0-4 ένα πέναλτι νομίζω που ήταν και στο 3 που ήταν το πέναλτι. Το 4-0 πέναλτι. Ναι, το 0-4-0-5. Οι πανηγυρισμοί που έκαναν οι υποσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ μ' άρεσε. Είναι υπερβολική. Ναι, ήταν υπερβολική. Είναι τη κλάση του ΑΠΟΕΛ. Εγώ δεν παρηγύρισα ποτέ γκολ στο 0-5. Και 0-4. Και πολλές φορές και 0-3. Πιθανόν να ήταν γιατί οι παίκτες που τα βάλασε, ρε φίλε, ήταν το πρώτο σκόρ. Πρέπει να ξέρω, αν οι παίκτες πρωταθλητές, πρέπει να ξέρω. Ήταν ο... ο Ντράζιτς το 4-0 και ο Ρουμάνος ο Κόρπο το 5-0. Τέλος πάντων, είναι μια λεπτομέρεια την οποία εσύ αξιολογάς και αναλύσεις όπως την αναλύσεις. Και δικαίωμα σου. Άμα μου βάλει το 0-1 ή το 1-2 ή και τα τελευταία λεπτά, και δικαιούται να πανηγυρίσει κάπως ότι αλλά στο 0-5 ένα μια ομάδα την οποία φαίνεται ότι ήταν πεθαμένη από το 0-2-0-3. Έκαμε και τρεις αλλαγές, έβαλες για να δω οι μίτσι άλλους παίχτες και εγώ μπαίνουν άλλο δικαιόν κόρ, πάρ' το κόβ, γίνε πίσω και σιώπα. Πάμε παρακάτω.
Άρεσε το Αποέλ του αγώνα του Σαββάτου. Κι όμως που μου άρεσε είναι ότι η Ήβρα που παίζει ο καθένας. Έπαιζε ο Τεχέρα κοφτής, έπαιζε πιο μπροστά του... Ο φίλος του Αμπανιά. Ο Αμπανιάς και πιο μπροστά του σαν δεκάρι είναι ο... Να μπορώ να λέω... Μπίζης. Ο Μπίζης. Ο Μπίζης. Ναι, και, ναι. Ο Αμπανιά προτείνεις, σαν τάνο είναι, είναι που γίνει. Ναι, προτείνεις, σαν τάνο. Όχι. Πριν το... Ναι, σαν τάνο, δεν ήξερε ποιο. Όχι, με τη μονέρα, που είναι δάσκοντας, σαν τάνο, ναι. Όχι. Διότι είπαν του, εξήγησαν του, εξήγησαν του ότι είναι ο Τεχέρα εξάρι, δίπλα του εσύ, να τρέξεις τόπους, εντάξει, και πιο μπροστά που να ενωθεί ο, ο Αλαμπής με τους κοιό τους Γουίγκερ. Ο Αλαμπής ποιος είναι. Ο Αλαμπής, δεν μπορώ να λέω. Και με τους κοιό τους Γουίγκερ που να ενωθεί, είναι ο Μπίζης. Και έτσι γίνει. Μα λέει, το Αποέλ, ναι. Αν θέλει να καλύψει το γραμμένο έδαφος, έχει έξι παιχνίδια τώρα, ας το πω έναν ένα. Δεν θέλω να μου πεις, έφερε. Δεν θέλω να ακούσω. Γιατί. Τα επόμενα έξι. Μα ξέρεις ποιος παίζει. Δεν παίζει, έχουν πάρει ούλους. Φίλε, τα παιχνίδια που είναι ανόρθωση. Γιατί να μου πεις το που είναι. Επειδή μιλούν για τα πόλη τώρα, ρε. Παίζει με την ανόρθωση. Παίζει με τον Απόλλωνα. Παίζει με την ΑΕΛ. Παίζει με την Πάφο, τον Άρη και την Ομόνια. Είναι έξι ντέρπι. Έχει έξι ντέρπι και έχει και Ευρώπη. Ναι. Γι' αυτό μπορεί να μαζέσει από ελ. Γι' αυτό μπορεί να μαζέσει πίζει. Γι' αυτό μπορεί να μαζέσει λαμπή. Ο πίζει δεν παίζει στην Ευρώπη. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Τούτο είναι κομμάτι το οποίο είπαμε τον καιρό του Πόμπου. Τώρα μπορώ να το πω που πονέταμε. Τον καιρό του Πόμπου είπα σου ότι είχαμε λάθο πα στη διαχείριση. Πα στη λίστα. Α, στη λίστα. Πήγαινε έξω και πήγαινε ένα μπορτάρι κάτι από τούτα. Άιστον. Τέλο πάντων. Όλε οι ομάδε του πρώτου γκρουπ ή τη πρώτη τετράδα αυτή τη στιγμή που θεωρούμε. Όχι, διατύπωσα το λάθος. Τούτοι που παίζουν Ευρώπη μπορούν να πάνε να παίξουν το κόφερες. Η διαχείριση με το πρωτάθλημα και το κόφερες θα δούμε αν μπορούν να αντεπεξέλθουν και στο δυο και στα δυο. Απόψη σου, πρόλεψη σου, μπορούν ή αν μπορούν. Είναι επηρεαστού. Εννοείται να έχουν απολύσει. Θεωρώ ότι είναι επηρεαστού. Και μπορεί να. Ας πούμε, να... Και οι τρεις. Και μπορεί να εκμεταλλευτεί ο παράδειγμα ο Άρης με την ΑΕΚ. Οκ. Άλλο τίποτα στην οπίδια του. Είμαι καλά. Προσπαθώ. Τελειώσαμε το από εδώ. Μόνο ένα δεύτερο τελειώσαμε. Τι τώρα πάει. Άι. Και πάμε στον Άρη μας, στον φίλο στο Σπιλεύσκι. Που τον έβαλα εξάλλα σήμερα. Ναι. Ξαναφορώ κάτι μηνύματα από την πόλη. Φίλε, έβαλε τον εξάλλα, έβαλε τον εξάλλα. Ξαναφορώ κάτι μηνύματα από τους φίλους μου της Πάφου. Τους παφίτες που μου λαλούν κάτι, κάτι παιδί, μα είναι καταλαβαίνει, αν πάτε θωρείτε καλά το podcast, το θωρείτε ή θωρείτε τίτλους. Είναι εντύπωση, εμείς είναι εντύπωση. Μπορεί να πάρει εκείνος ένα κάτω, κούπεις τίποτε καμιά μπελάρα, σε έναν άλλα ή πάντα εννοάν και τούτος, τούτος, δεν μπορούν το πράγμα, δεν μπορούν το πράγμα. Προχτές, ακούσε μου καλεσμένο και είναι πια στο φίλο μου τον πηγείο. Μα είναι πια στερικά. Είναι πια, ακούες και λες μου, διότι στέλνε μου ο καλοζόης που δουν τα story, τραγούδησε ο Σταύρος. Ωραίος ο Σταύρος, α. Γιατί τα σχέδια είναι, να μιλάει για ο Σταύρο, να μιλάμε για... Το ποδόσφαιρο είναι όλα μέσα. Πρέπει να πάει να σκεδάς. Πρέπει να πάει να σκεδάς. Το λίγο της άσαν πάστ. Δεν γίνει κάτι. Πανάγια μου. Παντεμένει της άσαν παστά. Α, παντεμένει. Πέρε, καρτεράσε ρε. Δεν περιμένει να χωρίσει. Καρτεράσε ρε. Δεν περιμένει να χωρίσει. Λοιπόν, μα τώρα που έρθεις εσύ σαν μπαστά που θα μιλούσαμε για... Μιλάτε μου, λέω σπαφίτ. Αφού πας για τον Άρη και πες την πράγμα. Ρε, σπαφίτες βάλουν μου, ούτε φίλοι μου, λέω μου, χωρίς λόγο, χωρίς λόγο. Να γράψω σου, είναι στο Άρη προχτές. Που πες ότι είναι στάνταρ χι να μπούμε στο Άρη, εθνικός Άρης. Ναι, είναι σφίξεν το... Και το καλό μας είναι ότι είπε μας έτσι να νικήσουμε και να νικήσουμε να γράψω σου. Σφίξεν το κολλήν του δύο τώρα. Όχι, 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 αφού και ο φίλος σου σπηλές και έρχεται εκεί πέρα δεν είμαι ευχαριστημένος. Ναι, αλλά μπορούσα να ήταν και 0-4 ή 0-5 παιχνίδι. Εγώ μου δεν μου τα λες εμένα. Ήταν καλά, ενώ σε φέρνει ένα λίτρε. Ναι, 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 είναι διότι ο παίχτης που το έχασε δεν έχει την κατάλληλη φυσική κατάσταση να αντέξει μέχρι το τέλος και αμένα να δικαιώσει την υπόθεση.
Αν δεν είναι γκολ, σημαίνει ότι ο παίκτης σου δεν είναι συγχαρτηστή αρνητικού. Και πρέπει να σου πω έναν εκατομμύριο λόγο. Τι πάμε στι κλάτσε. Α, δεν κλάτσε τώρα. Όχι, να σου πω τώρα. Ναι. Ρε, να ξέρω και ο Άρης τώρα. Α, πάμε. Όχι, εντάξει, ύστερα. Θα πάω στου τελευταίου πέντε λεπτά. Θα λάβουμε και ξέρω. Φίλε, ο Άρης. Όπω δεν πήγε στο παιχνίδι, εντάξει, το πρώτο 15 λεπτό, έτσι 20 λεπτό, είπα. Άρχισαν λίγο να βάλω τον Άρη μέσα. Βάχτουν που τα σήμερα. Έχει πολύ επίπεδο. Τούν τα παιχνίδια τα οποία κρύβουν παγίδες, τις οποίες επάθαν αρκετές, ειδικά από τον Εθνικό. Εντάξει, και η αντιμετώπιση του παιχνιδιού που την αρχή του παιχνιδιού, έστω για αν ύστερα έσβησε λίγο μηχανίες, ίσως παραπάνω ο Σπιλέσκης, ξέρω εγώ, με σχετική ευκολία να κερδίσει. Ναι. Ο Εθνικός απογοητεύτηκε στο ζήτημα ότι είπαμε να του δει ομάδα μια εκπλήξη όπως τη Σαλαμίνα πέρσι και κάνει μια και τρία έγκαμνη, μια έγκαμνη και τρία έγκαμνη. Είδαμε παίχτες καλούς, πρέπει να έβρουν τρόπο οι παίχτες οι καλοί να έχουν ένα τέτοιο παίχτης ο καλός. Γιατί λαλούμε τον Μέση ενώ κορυφαίος. Γιατί λαλούμε ύστερα τον Ρονάλντο ενώ κορυφαίος. Έχουν διάρκεια. Αν μάλιστα διάρκεια του ποδοσφαίρου και βάλεις ένα τσουλί κάθε 60 λεπτά και κάθε 6 χρόνια, δεν είσαι παίχτης. Φίλε, ο Άρης, ναι. Νιώθω ότι παιχνίδι με παιχνίδι γίνεται πιο σφρίγγη η ομάδα. Λογικό. Ναι. Λογικό. Είμαστε στην 7η αγωνιστική και ειδικά τούτες που έμπαιζουν στην Ευρώπη πρέπει να ρολάρουν καλύτερα και να εκμεταλλευτούν τούτες οι ομάδες, τις ομάδες οι οποίες θα πάνε σκοτωθούν αύριο στην Ευρώπη. Είναι το κόφερες που μας έμεινε. Ναι. Και να κάνει μια μπακέρα μόνο το κόφερε, το ξέρει να βγαίνει να σκοτώνει το Ζάκο. Θα πω κανένα για 400 ευρώ. Αλέ. Δεν κάνω λεφτά. Και αν δεν σήμερα με αυτό. Και πιάνει πάφο και ομόνι. Αν ναι, ο Χριστίνο το απόγευμα με τον Κόμπον, που κάνει τον Λαϊφι και τον με την πειραρία, η σκέψη την παγίπα σου δεν μπορεί. Ναι, δεν έχουν πάγμα. Δεν μου σου. Τον Άρη βάλε στον Μεστίνο Εξάδα, ναι. Βάλε στον υποψήφιο βραθυλί. Όσοι έχουμε στην εξάδα, σου βάλω εξάδα, έχω ψήφι πάθει. Ναι. Είδε. Αφού για αρκετές το πάθει, πρέπει να εξάδα. Πόσο είναι το φίλοι τα για στον άρρο, ρε μάλλε. Για ωραία, ωραία. Μας πούνε οι φίλοι μου έχουν λίστες. Ότι έχω πολλούς φίλους που έβαλαν τα λεξί με τον κύριο Βιτάλια. Να σου πω, ρε φίλε. Επαντικό και γκάμνη, ρε λαλούς. Μα τόσο παίχτησα, αν έβαλαν και 20-30 κόλλη, θα ήταν στην Κύπρο. Με μου μουράτε. Είναι οι άλλοι που πίσω του, δίπλα του, που πρέπει να καταλάβουν τα παίχτησε τούτος. Καλημέρα. Ενώ ότι... Ενώ μες τον άρρο έφερε δείχνει να πατά καλά, πολλά καλά. Εντάξει, εβοηθήσε το και το κομμάτι του. Ήταν πως παίχτης ο οποία πήγε Euro. Είναι και παίξε στο Euro. Αυτό σου λέω, που είναι στις συμμετοχές και φρέσκος. Είναι τότε φρέσκος. Είναι μόνο τώρα, εγώ νομίζω ότι άμα σου άλλο το βάλει που ήταν μαζί στην ίδια αποδητηρία και ο άλλος έφερε παίξε τα παιχνίκια ούλα και τόσο στο Euro. Εγώ νιώθω το κρυδάκι όπως στον Άρη είναι το στοιχείο πολύ από το απόλυτα, είναι ταχύτητα. Διαφωνώ. Συμφωνώ. Συμφωνώ, εντάξει. Okay. Διαφωνώ στο κομμάτι ενώ ήταν στο Αποέλο ο Κλειβιτάγια. Οπότε ο Κλειβιτάγια είχε τα πειρά πάνω του, εντάξει. Αδίκως τα είχε, λόγω των Γουίγκερ και του Δεκαρκού που τα βρίσκασαι. Μα για με αφήνει να μιλήσω. Αφού τώρα ήβρε Γουίγκερ, αφού θέλω ταχύτητα το Γουίγκερ, όπως λέω, και ο Ιπάσο πιάνει μου την μεσιά γραμμή. Οκ. Τον δεν θέλω να σου πω. Ναι. Μια νιούλη λέω που είναι τάγια, ρε Μαδέκο. Και μπορούσε να μείνει στο από ελάς πέντε να έρθει ο Ελαραμπή. Ενώ ότι αν μείνεις και ο Χρυλαδέ θα έρθει ο Ελαραμπή, είναι έτσι. Γιατί. Ενώ είναι το ίδιο πράγμα ο Ελαραμπή. Να είπα σου με τον Ελαραμπή. Αν τον κουρνον κρούσου, ρε, τώρα μιλήσω για άλλα πράγματα. Ρε. Τώρα έχουμε στο απορρίφτεν ο Λαραμπή και έφυγε ο Κφυλιτάγια. Και λίγο πολύ γίνεται και μια σύγκριση τώρα. Πόσα κόλλη να βάλει ο ένας, πόσα κόλλη να βάλει ο άλλος, βάλαμε τέσσερα ως τώρα. Ενώ ότι δεν μπορούσε να συνυπάρξουν του δίσκεπαιχτες. Αρέσκει μου, φίλε, με αφού δεν το πρόσφερε. Ρωτώ σε, ρε. Δεν μπορούσε να συνυπάρξουν του δίσκεπαιχτες. Ένα παιχνίδι που πρέπει να το γυρίζει 4-4-2 και παίζει Κλειβιτάγια, αλλά μπορεί να είναι.
Ξεκίνα το παιχνίδι ο Κλειβιτάγια και τελευταίο δεκάλεπτο και αυτό έμπαινε ή μαζί του και ο Αραμπή ή έξω Κλειβιτάγια και μέσω Αραμπή. Δεν θα μπορούσε. Μπορεί να το κάνεις τώρα με τον άλλο μου πιο μίτσις, δεν μπορεί να λέμε, τον Κωνστάβο. Του Άρη. Του Αποέλ. Τον Τράτζιτς. Τον Τράτζιτς. Εντάξει, να δούμε. Εγώ μαζίνωσε, δεν μας έκαμε. Δεν μας έκανε κλικ. Απλά εγώ νομίζω ότι έχω την άποψη ότι δεν μπορούσα να παίξω. Ούτε ο Κυρδάλια με τον Κοκόρη στην ίδια ομάδα, στην ενδεκάδα, δεν μπορούν να αποδώσουν όπως πρέπει να αποδώσουν. Θα συμφωνήσω. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι... Απλά αρέσκει μου διότι στο κομμάτι είναι ότι έχουν παρέμει, μια ολοκληρωμαγιά ήταν. Ξέρω με ποιον να ξεκινήσω από την αρχή, την Καλιάφη και στη Λιανού και τα λοιπά και τα λοιπά, μετά εποχές Ράουφμαν και τέλος, εγώ έφυγε το κορσέρο. Είπε και ένας μεγάλος παίκτης ότι εθιεβάζα το προχτές, κατάσταψε τον Γκουαρδιόλα με το ψεύτικο, είπε το παίκτης του. Που έφυγε και φωγραφή με τον Γκουαρδιόλα. Μάντζε, δεν γεννούσαν τώρα που το λέω. Είπε του μένα να δώσει, φίλε, όλος ο πλανήτης, όπως ο δικός πλανήτης, και γι' αυτόν την εφάνει οι πιο μικρές χώρες, εντάξει, παρακολουθούσαν την Μπαρτσελόνα, η Μιτσάβη, η Νιέστα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, που χωρίς Σέντερφορ βρέχονταν και 7 μες στο Ιεπαρθοδί. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι πράγματα, δεν παρασύρεστε. Ελάξουν το πράγμα. Όταν είσαι Τσάβη, η Νιέστα, μα του ζήμα είναι ένας προμόνητης, γιατί δεν έκανε τους πρόεδρες στον κόσμο. Με το βάση τους παίκτες που έχω σαν ζούσα τα συστήματα μου και τα πλάνα μου. Οι άλλοι ουλί που αντιγράφουν, μα ο Παγκουαρτιόλα και η Μπαρτσελόνα είναι η καλύτερη ομάδα και παίζει χωρίς Σέντερφορ. Ακανόρθωση, ρε Μαλέκο. Κάμε ανάλυση στην Κύπρο και στην Παγκουαρτιόλα και την Μπαρτσελόνα. Ακανόρθωση. Τι σου λέει, εμάς λαλού αλήθειες. Μα είναι τα αλήθεια, ρε. Εμάς σου λαλού κάτι. Αφού συγκρίζαν νόμια πράγματα, ρε. Και είναι νόμια, ρε. Γιατί προσπαθείς καλό. Εγώ ξέρω ότι είναι νόμια. Γιατί προσπαθούν να το κάνουν. Κύπρος πας. Τώρα μπαίνω στην Κύπρο, εγώ λέω πως είναι εθνική. Φίλε, το σιρότσο μπράσο. Το σιρότσο μπράσο, ο άνθρωπος είναι ο μιμητισμός. Όταν πάει να μιμηθείς κάτι που δεν μπορείς να κάνεις και επιμένεις, να κάνεις λάθος. Έχει την προσωπικότητα σου, κύριε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο ΑΕΚ ανόρθωση. Με μαθαμούλη, εντάξει, το που είπες τώρα, βάρτο έτσι με μια παρέθεση, μαθαμούλη ότι πρέπει να ξεκινήσω την μάπα από πίσω. Σε τεμπα ποδά, ο άλλος σε τεμπα ποδά, εντάξει, και πρέπει να παίξει ο πορτάρης τούτου και ο πορτάρης τούτου. Λέω πολύ δικιά του πορτάρια κόφηκε και παίζει μαπά. Κάμε το νέο version του παγκοσμίου πώς φέρουν ναι, να ξεκινήσω και κάποτε από πίσω, αλλά τι σημαίνει ότι κάθε φάση πρέπει να ξεκινήσω από πίσω. Μπορεί να σου παιχνίδι μπορεί να τα καταφέρνω, μπορεί να σου το ένα, μπορεί... ή να κάνω το άλλο κομμάτι. Σου τώρα και λέω πορτάρης τον επιθετικό σου. Να αφήσεις που τούν το κικαιώνα να δάμε του κέντρου. Τέλος πάντων, ξέρω, πάμε παρακάτω. Άλλο. Είπα σου ρε φίλε, έκανε όρθωση. Έκανε όρθωση, πάμε στην έκανε όρθωση. Η ανόρθωση απογοήτευση δεν πήγε ποτέ σε στον το ο παιχνίδι μέσα. Θεωρούν ότι θα είναι ανταγωνιστική και πιο ανταγωνιστική. Κάθε φορά που κερδίζει η ανόρθωση λύονται τα προβλήματα, ψιλολύονται τα προβλήματα, κάθε φορά που χάνει θυμόμαστε... Είναι ο τρόπος, ο τρόπος που έχασε νεχτή. Είναι ο τρόπος, ναι. Είναι ευθύνη του ΟΚΑ και είναι κρύφτηκε και μπράβο του πίσω από το δάχτυλο του. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν διεκδικήσαμε δηλαδή και όπου πρέπει να δούμε πώς θα λύσουμε, σωστό. Mm-hmm. Και είπαν ότι αν είχε μια ευκαιρία να πάθει ο ΙΑΕΚ όπως πάθει πέρσι. Ναι. Στο Σίγια, σωστό. Ναι, εγώ ψήνω το τερματοφύλακα. Είναι κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλο του ότι δεν είμαστε δεν πήγαμε ποτέ στο σημερινό παιχνίδι. Αντίθετα με την ΑΕΚ, που κατέβηκε ο Καραπατάκης κάτω, δείχνει τούν τα παιχνίδια ότι να διεκδικήσουμε μέχρι τέλους το πρόθυμα. Έτσι δείχνει. Με παραπάνω αξιώσεις, πέφτει το πιάω. Τούτο δείχνει καλή μου ομάδα η οποία την ώρα που έχασε ήταν η καλύτερη ομάδα. Την ώρα που έχασε ήταν καλύτερη από τον αντίπαρο που είχε τρία κέντες. Την αισθημένη μονία. Έχει άλλο ένα παιχνίδι νομίζω. Έχασε και από την Πάφο στην έδρα της. Και έτσι. Οκ. Πάφο και μόνη. Χι, φαίνεται μια ζωή. Έχασε παλιά με τον εθνικό στην έδρα της. Οκ. Φκάλλη μου τούντα κάτι παιχνίδια που είναι καλύτερη από τον που γίνονται που την δέρνει ειδικά γίνονται με την Ομονία.
Ήρθεν στο ΑΣΥΠΗ και έδερεν το ΑΠΟΕΛ πρώτα να μπουν έκαμε τα προηγούμενα χρόνια και δίζοντας τα ΑΠΟΕΛ έχει αμέσως ακόμα έναν τέρπι με ανόρθωση κι αν είχε τρεις σερενίκες για αυτό. Κι αν είχε το τριποντό κάνει μου ότι κάτι αλλάζει. Είδομαι. Πάντως το μάσο το ανόρθωση ΑΕΚ, ρε φίλε, το ΑΕΚ ανόρθωση, εγώ έχω την άποψη ότι ήταν ένα παιχνίδι με δύο ομάδες εντελώς διαφορετικές. Σε χιλίζει που ποιό ήταν η ΑΕΚ και ένας ποιό ήταν η ανόρθωση για να ανταγωνιστεί τον την ομάδα της ΑΕΚ. Άποψή μου. Γιατί άρεσε την ευκαιρία του τελευταίου λεπτού. Η συνολική εικόνα των ομάδων και το παιχνίδι δεν έπρεπε να πάει ως το σούτ του, του Κωσέ Σάου. Okay. Άρα, ήταν μεγάλη διαφορά ποιότητα στο δύο. Όπως τα παιχνίδια πρέπει να τελειώνουν πολύ λίγο. Ναι, σωστό. Λοιπόν, άρα δηλαδή η άποψη σου για την ΑΕΚ είναι ότι δείχνει η ομάδα που να μπει σφήνα για διεκδικητικό πρωτάθλημα. Μπορεί να κάνει και όμως πάει πέρσι ρε μάλε. Να πάει στον τελευταίο μάτσι να το... Χάτσι πάρει. Όχι, μπορεί να το πιάσει. Είναι άλλος ο φως μου τώρα ρε φίλε. Άλλος. Άλλος ο φως μου. Ο φόβος μου είναι να σμικριθεί η διαφορά. Τι είναι να σμικριθεί. Η διαφορά. Να λιγοστέψει η διαφορά. Για να μπουν και άλλες ομάδες στο πρόβλημα. Εννοείς φοβάς ότι θα σμικριθεί. Έχω πριν. Εννοείς που είναι και ο πρώτος, ναι. 4 κατά, 3 κατά, με 7, 5, 6, 7, 13. Αν είναι σε βαθμί. Η Ταγκόρ κατά. Δεν θα είναι σχεδόν Ταγκόρ. Ταγκόρ. Που τρώει. Επειδή μιλάς για την ΑΕΚ. Πάφω και άλλο. 4-3, 19, 4, 13. Τι. Έβαλε 19, φάει 4, ο Άρης έβαλε 12, φάει 3. Ναι. Έχουν άμυνες. Και ο... Αν εννοείς σε σύγκριση με την ΑΕΚ που λέεις. Όλους. ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ. Δείχνουν οι δύο ομάδες, εδώ από όλοι καλώς είναι πέσεις τερματό. Ναι. Γιατί δείχνουν οι δύο ομάδες που προπορεύονται ότι είναι καλώς. Καλώς. Ποιος είναι 11 ρε. Τώρα μιλες για πεντάρα νεκτές, 11 πέντες. Και ένα 0-2 με δεμό πρέπει να δέρετε ένα ραδί που αρέ. 13, 12, 5, είναι καλώς. Τώρα ρε, να βγάλω από τις πάφους τα κόρπο, αλλά ας πούμε μου... Δεν μπορεί να κάνω ρε, μάνα. Μάνα, είχα μόνο τα θεωρία νησί, ρε. Ας μου κάτι, η θεωρία του Μαλέκου είναι η δεύτερη. Είναι η δεύτερη. Τέλος πάντων. Εμίλους σου για την ΑΕΚ και πες ίσως είναι λεσίτερ μάλλον της πάφου με τον Άρη. Ενούλα με, ζαρίτσι, είναι το πόδο σου. Ας πω κάτι τελικά, ο ανακατοκούπησης εσύ, ακούει άλλος. Βάλεις φάρσο μου να πάει να γυρίσει έτσι. Ναι, και την βρίσκεις. Και πάει άλλος πώς. Βρίσκεις το μεθόδο και πάει μην κοδά. Έτσι μου. Λοιπόν, μάλε μου, να κλείσουμε την ανάλυση με το Απόλλων Ομόνια, 29 Μαΐου. Εντάξει. Απλά ήταν μια επιβεβαίωση των προγνωστικών. Ο Απόλλωνας είδα αρκετό μέρος του αγώνα. Ενίκησε δίκαια, αλλά είναι καμενιάν. Μου φκαλεί ότι τούτη ομάδα ρε με δαμε για να χτυπήσω τον τίτλο χωρίς να σημαίνει ότι μπορώ να κάνω. Πρόκειται να εμπαρξηθώ. Η απόδοση του μέχρι αυτή τη στιγμή θέλει σάσματα πολλά και μια ομάδα η οποία δεν έχει την έννοια της Ευρώπης, δεν είχε την έννοια της Ευρώπης, είναι μια ομάδα η οποία χτίστηκε με τον νέο προπονητή και με τους παίχτες για να είναι να εκμεταλλευτεί και να μας πει έτσι, να στέλνει μηνύματα ότι είναι ο πιο το πράγμα φέτος. Ακόμα δεν το είδαμε. Όμως, που την άλλη μερικά, εντάξει, έχει όσους έχει βαθμούς, έχει η ΑΕΚ και το ΑΠΟΕΛ που πατήσαν λίγο καλύτερα έκτες. Σωστό. Ναι, απλά Απόλλωνας, ρε φίλε, για να ξέρουμε. Το Απόλλωνας πάντα είναι Απόλλωνας. Εκεί εγώ λέω ότι είμαστε εντυπωσιάζει. Αλλά είναι μια ομάδα που φαίνεται ότι έχει παίχτε να βάλει μέσα, οι οποίοι για λόγου τραυματισμού παραπάνω δεν έπαιξαν στην ακόμη. Ελπίζω να το δούμε. Αρέσκει. Τέλος πάντων, άρα βλέπεις τον Απόλλωνα να βάλει μέσα στην εξάδα. Ακόμα. Και άρα, ρε. Πες να φύγω μια. Τώρα βάλες πέντε, έχουμε πέντε στην εξάδα. Βγάζει μου κάτι. Ρε, έχουμε πέντε, έβαλες πέντε για την εξάδα, ρε. Ούλος ο να σου μιλήσω, εσύ στραπέρα. Για πέντε και αφήκα μια έξω ακόμα. Έβαλες την Πάφο, τον Άρη σήμερα, την Ομόνια. Τον Άρη σήμερα. Είχα δυο. Τώρα έχω μια.
Εντάξει. Είχε σαν Εκομόνια, έβαλε πρώτα Εκομόνια. Ύστερα βάλε από Ελ Πάφο και τώρα βάλε Άρη. Ναι. Και τώρα είναι μια θέση. Για την Εξάδα. Είναι Απόλλωνα, έλα όρθος, έτσι. Έχετε, άκουσα. Ο μέσο, ο κοινό φύλαθρο, εντάξει, θα έρθει να πει ότι μέχρι όπω είναι η Εξάδα τώρα. Τι είναι να είναι. Δηλαδή, αν βγάλουμε την ανόρθωση έξω που την Εξάδα, εντάξει, και η ΑΕΛ μια από τα ίδια όπως τα τελευταία χρόνια, είμαστε εγκαλυμμένοι για την Εξάδα. Να χτυπήσουμε το δάθημα και είναι τώρα. Όπως είναι τώρα. Mm-hmm. Εντάξει, θέλω να πιστεύω, είπα σου, ότι θα δούμε μια έκπληξη. Θα δούμε κάτι, μια ομάδα η οποία θα πάει τα καλά για να κάνω το πρωτάθλημα, να σε χτυπήσω για άλλες πόμπου κάτω. Εν το είδαμε ακόμα. Εν το πιο εύκολο πράγμα είναι αυτό να σου πω, δάμε η Εξάδα έφυγε, τέτοιος, εν το λοιπόν τώρα. Αφήνω δυο θέσεις έξω, τώρα αφήνω μια που με πείθουν οι άλλες οι ομάδες βάσει ρόστερ, βάσει Ευρώπης και μη, βάσει διαφόρων αναστήματος της ομάδας κτλ. Αφήνω μια έξω. Μπορεί να έχουμε καμιά έκπληξη, πράγμα που επιθυμώ. Εννοεί για την Εξάδα. Αν δεν τα έκπληξη να έχουμε, ρε. Δηλαδή, εκτός που την έρθει να όρθω, δεν έχουμε άλλη ομάδα. Λογικό. Λογικό. Άισε να δούμε. Άισε να δούμε. Μπορεί να πεταχτεί τίποτε. Με άλλα θέματα για κάμου. Μπορεί και κάμει μια ομάδα που κάτω τρεις δικές συνεχόμενες να πεταχτεί. Μα ποια. Η Άχνα, η Καμιώτισσα. Παραλίμνη είναι κάνει την νίκη, είναι χτες τα επόμενα και τρία παιχνίδια μου κάνει το. Αν κάνει το, ποιο παίζει το παλιό τέλο. Παίζει ενό εθνικό του. Μάλιστα. Άλλιστα, με να με πει να πει πελάρα τώρα, θα σου πω. Δεν υπάρχει ομάδα που θα κάνει τρία τέλο. Ένα βίσκο ραδιό είναι να πάει στην Εξάδα. Έκαναν τζιόν που είδε χτε, γιατί του γίνουν που ήταν τα τελευταία κοπενίκια. Είναι πιο άσχημο που την απόδοση τη Ομόνια του Απόλλωνα και τη Ανόρθωση. Δεν μου είδες εσύ. Δεν μου είδες. Πάμε παρακάτω. Φίλε, να μιλήσω σοβαρά. Τώρα στο... Πάντα σοβαρά. Μιλώ με την ποτή που να στείω, όπως την μάπα. Στο αποδοσφαιρικά... Μιλώ σοβαρά. Άκου. Ο παππούς μου λέει μου, ό,τι για συμβαίνει, πρέπει να κοιμάσαι 8 ώρες. Θα αγκωστείς ο παππούς σου, θα αγκωστείς. Πρέπει να κοιμάσαι 8 ώρες. Έπαιζες για μου η ώρα 11, βάλε 8, η ώρα 7 πρέπει να ξυπνήσεις. Έπαιζες για μου η ώρα 2, η ώρα 10 πρέπει να ξυπνήσεις. Εσύ, δεν μαζούμε 8 ώρες. Έτσι καμνείς. Και καλώ τον κόσμο νουλό για να αποφύγει τα καρδιακές προσβολές, για να αποφύγει τα τούτα, να αποφύγει τα άλλα τούτα, τα λόγια, πρέπει να κοιμάστε 8 ώρες και να αθλήσετε. Τι ώρες αθλούμαστε, 8 ώρες κοιμάστε, είναι 10. Με μισθεί βαρκά, με μισθεί βαρκά. Και ώρες μιλάς σοβαρά. Φίλε, να πάω στο θέμα μας. 6 ώρες δουλεύκεις, 18. Τι είναι παραπάνω. 6 ώρες να δουλεύκεις. 6 ώρες να δουλεύκεις παραπάνω, κακού γελάς. Εμείς πήρα πάνω σε καλύτερες. Κάτσε αμή, έτσι δουλεύκεις. Αν πάω και δουλεύκω 45 ώρες και δουλεύκω. Καλά, η δουλειά να μπορεί για σένα. Η δουλειά να κρατήσει τσαπά. Όχι, οποιαδήποτε. Είναι καλά, που για ύποξη δεν δουλεύει. Κουράζεσαι εκείνο που κάνει στο γραφείο, κουράζεσαι και παραπάνω σίγουρα εκείνο που κάνει τσάπ. Έτσι. Που κάνει με δουλειά μου. Τώρα λοιπόν, πόσε ώρε έμεινα. 8 ώρε ύπνο λοιπόν. Γράψε το ρόλο για το πρώτο τίτλο. 8 ώρε ύπνο για να πάει. Καλά να κάνουμε. Διότι, ξέρει, αν πάω εγώ κακού και πάει γιατρό του παίχτε βασικά, να ξέρω ότι να μπω έχουν πριν πάση. Αν είναι σοβαρά, αν είναι σοβαρά. Πάει παράδειγμα. 8 ύπνο. Να που σου είπα και ώρε. Για λε και μου είναι. Είμαστε γύρω, μπράβο. Αυτό πάτε στην Ελλάδα που είπε να2 ώρες να χαλαρώνουμε να θεωρούμε ενεργά ανέργο τηλεόραση, TV.
Εντάξει. 20. Μείναν 4. 20. Φαΐ. Μια ώρα να φάω να πιω τα ουίσκια μου και τα λοιπά και τα λοιπά. Έβαλα πολύ ώρα, μια ώρα τίρι. Και μια ώρα μπορώ και 2 ώρες να κάνουμε 6 την ημέρα. 2 ώρες να κάνουμε 6. Ναι, την ημέρα. Θες 2 ώρες να κάνουμε 6. Εγώ μπαρε, εγώ ας πω κάτι. Επειδή και την έχουμε σοβαρά. Ναι, το σεξ είναι η διαδικασία. Ναι, να περάσουμε. Είναι η διαδικασία. Να περάσουμε στα... Σημείωστα, ρε. Περίμενε. Θα θεωρούμε 2 ώρες την τηλεόραση, εντάξει. Και μια ώρα σεξ, αν είμαστε με νέα γενέα. Μια ώρα TV και 2 ώρες σεξ, αν αλλάσουμε γενέα. Εντάξει, άντε, είπα σου το δούμε. Πάμε στα σοβαρά. Αφιούρε, να μου είδες. Δεν μου αν δεν μπορώ να σε ρωτήσω. Ρε, σου πω κάτι, δεν μου θυμίζεις. Μες στον ωκεάνο, ένα πλοίο, το οποίο δεν έχει κυβερνήτη μέσα και πάει πάνω. Ξέρεις το δούμε ο Τζιτζί. Ω, έφερε. Ωραία, κουβερνά της εγκλειώνα. Ήταν ο δούλευ και είστε ο Τζιτζί, έρχεσαι σε εγκλειώνα. Ξέρω. Στην τράπεζα. Το λοιπόν και... Και πήγαινε ο Τζιτζίς κάθε μέρα στη δουλειά. Με τα αστεία του, ξέρεις το χαβαλέ, της ομονιάς και τα λοιπά. Δεν μπορεί να μαζί μου ο Τζιτζί. Εντάξει. Ούλου και στην μάπα που ήταν και στην τράπεζα που ήταν, γελούσαν ούλοι και έκαναν τις πλάκες. Πάει μια ημέρα ο Γιούλης στη δουλειά, έτσι μούτρα. Μουτρωμένος. Ήταν πως. Είναι ένα ρε Χριστό, πάνω να πω ίδια μου. Δεν μπορεί να καμιά πω ίδια. Επίνει ο άλλος, επίνει ο άλλος, επίνει ο άλλος, επίνει ο άλλος. Επίνει στα αυτιά του διευθυντή η κουβέρτα. Πάνω να ζητώ γραφή. Πάει ο Ιντζιν μέσα, λέει του Χριστού. Δεν μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα. Πέμπω, μου να πω θέλει να λέει του μάστε. Είμαι μέσα στον ωκεανό μέσα να πας σε μια βάρκα. Εγώ δεν τα πω τώρα. Ναι. Είμαι μέσα στον ωκεανό, λέει του πας σε μια βάρκα. Και περνάς με το κότερο μπόξο, περνάς δίπλα με το κότερο να με σώσεις. Πέμπω, λέει να πω θέλει, τσάι στα... Λέει του θέλω 10 χιλιάδες δάνειο. Σε λύση την κουβέντα με υπάρχει, λέει του. Πάμε πάλι. Ναι, λοιπόν, θα σε ρωτούσα πριν αρχίσει να είσαι στις πελάρες που είπες. Εντάξει. Θα σε ρωτούσα γιατί στην περίοδο σαν ατμόσφαιρα την ποδοσφαιρική και πρέπει να το παραδεχτείς και εσύ αφού είναι γεγονός, ρε φίλε. Συζητείτε τώρα, μα ένα προλάβω φέτος την Πάφον και τον Άρη οι άλλες οι ομάδες. Λόγω της διαφοράς που έχω, ρε φίλε, της εικόνας που βγάλουν ειδικά η Πάφος, αλλά και ο Άρης. Και ρωτώ σε έναν αγαπητέ μου φίλε και συνάδελφε στην εκπομπή Κώστα Μαλέκο να πεις την άποψή σου σήμερα. 21 Οκτωβρίου 21-10-2024 η ώρα 13:26 η ερώτηση στο Μάλε. Τα τελευταία 4 χρόνια ρε φίλε που ήταν οι λομαγίες και οι... Ποιος πάρε δεν ξέρω ρε, να μου λαλώ. Θυμάμαι. Τέλος πάντων, πριν ξεκινήσει το πρόθυμα, λέμε η Πάφο Τσουάρης έχει το πρόθυμα. Τα τελευταία 4 χρόνια. Το ίδιο συμβαίνει και φέτος για 5 χρόνια. Mm-hmm. Εντάξει. Τις πρώτες 3 αγωνιστικές, 4, ήταν προαθήτρια η Ομόνη. Εμαδρόχο είναι βαθμολογία, ρε. Τις άλλες 3-4, εντάξει, έπιαν το υπάφο και ο Αρσίουρ. Και πάει το φκιολί κάθε εβδομάδα, κάθε εβδομάδα, κάθε εβδομάδα. Το ποδόσφαιρο είναι το καλύτερο όνοθημα στον κόσμο, γιατί υπάρχουν εκπλήξεις. Χωρίς να σημαίνει ότι τούτες οι δύο ομάδες θα δείξουν τη σταθερότητα που πρέπει, εντάξει, δεν θα είναι, θα πιάνε το πρόθυμα. Ναι. Είδομαι. Όμως άρα αποφεύγεται εσύ να τοποθετηθείς. 100%. Θεωρώ ότι όταν θα έρθει η ξέρω, ανταγωνιστική και μπει, γίνει η εξάδα 26. Ναι, εύχομαι και ελπίζω ότι θα δικαιούνται όλοι να χτυπήσουν πρόθυμα. Δύσκολο όμως τώρα φίλε. Δύσκολο, ξύσκολο. Ποτέ δεν είδαμε έτσι πράγμα στην Κύπρο.
να διεκδικούν θεωρητικά ναι, αλλά πρακτικά ήταν πολύ δύσκολο. Okay. Πέρσι όμως, μια αγνώριστη Ομονία. Ναι, είναι προλαβαίνω όμως πάλι, ρε φίλε. Για έναν αποτέλεσμα προς το τέλος. Είναι έτσι πάλι όμως. Οκ, όμως, άμα μου βγαλείς, αμέ. Όταν είσαι στις απώλειες, σου λες η διάρκεια της σεζόν, ρε φίλε, και τρέχει να φτάσει, είσαι δύσκολο. Οπότε, να πάει όλο να εκπλήξεις, να περιμένουμε. Ακόμα είναι πολύ τανόρα. Οπότε, δεν απαντάς την ερώτηση. Όχι, μάλλον, εσύ συμφωνεί με τους που λέω ότι τον τη στιγμή η εικόνα που δείχνει η Πάφο και ο Άρης διά τους των πρώτων λόγων να πάρουν το πρωτάθλημα. Είναι νωρίς ακόμα. Okay. Και ας σε ρωτήσω τις άλλες τις ομάδες της εξάδας που βάλες ΑΕΚ, Απόλλων, Ομόνια, σωστά. Συγγνώμη, ΑΕΚ, Αποέλ, Ομόνια, Απόλλων ακόμα δεν τον έβαλες. Ναι. Τούτες τις τρεις ομάδες, ΑΕΚ, Αποέλ, Ομόνια, και από τούτες, ή ποιες ή αν όλες μπορούν να κάνουν το comeback και να διεκδικήσουν να πιάσουν το πρωτάθλημα. Οι τρεις. Την ίδια μοίρα. Έβαλες την ΑΕΚ του από εκεί μόνο στην ίδια μοίρα. Οκ. Και με επιφύλαξη ο Απόλλωνας αυτήν τη στιγμή. Επειδή ο Απόλλωνας δεν έβαλε, δεν έβαλε ακόμα στην εξάδα. Λόγω του ότι δεν ήταν μια αναποδοσή. Θέλω να δω έναν τέρπι. Επέξε μια τέρπι από τον. Απόλλωνας έχασε από την ΑΕΚ. Στην έδρα του, με 10 παίχτες, ενίκησε την ανόρθωση εκτός έδρας και με την άλλη επεκτείχε. Δεν κοιτάμε τον ακόμα να παίξει Πάφο, Άρη, Ομόνια, να πω έτσι. Με τον Άρη ήταν 0-0. 0-0 με Άρη, ναι. Έμεινε του η Πάφος, θέλω παραπάνω από Άρη. Θέλω παραπάνω. Εντάξει. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα, μάλε μου. Πόση ώρα έχουμε. Περίμενε, έχουμε ώρα. Μπορεί να αξιάσεις το... Όχι, έχουμε και προπό, έχουμε και ευρωπαϊκά, ρε. Ναι, έχουμε και ευρωπαϊκά. Πάμε. Δεν θα πρόβλημα. Τα ευρωπαϊκά δεν χρειάζονται. Έχουμε την Πέμπτη. Ναι. Τώρα σου απόδαμε, ρε φίλε, ένα λεπτό να δεύρω. Παίζει το Αποέλ με την Μπόρατς, η Χάρτς με την Ομόνια, η Χάρτς της Σκωτίας με την Ομόνια, και ο Απόλλων, η Πάφος με τη Χάιντεχ με... Χάιντεχ Σπλίτ, τι είναι. Όχι, Χάιντεχ Χάι με γερμανική, Χάιντεχ Χάι, όχι Χάιντεχ Σπλίτ. Γερμανική ομάδα τότε, παίζει στην Bundesliga. Γερμανία, Σκωτία και τούτη μπορεί να πάθει. Είναι Βοσνία σε Ράιο, Βοσνία σε Ζεγοβίνη. Τούτο από ελ παίζει στο Γάσι Πι, η Πάφος παίζει στη Λεμεσό, στο Αλφα Μέγα και ο Μόνια παίζει στη Σκωτία, με τη Χάρτς. Τα δυο μάτια είναι 8 βραδέ αυτό ρε φίλε, το από ελ και ο Μόνιας. Και η Πάφος με η Χάντε Χάιμ παίζει ώρα 10 στο Αλφα Μέγα. Ο Μόνια είναι χάιμ που τίγκο και στη Σκωτία. Το αξιούδιο μάτια είναι τελευταία. Έκαμε νίκη εκτές νομίζω, ναι. Αλλά τις κοτσές, εγώ τις κοτσές. Δεν είναι μπορώ να σου πω σημεία και ποτούν. Ωραία, φίλε, αν το περιμένεις, περιμένεις. Είναι πόσο το προβάδισμα που θεωρώ ότι εύκολα δύσκολα να κερδίσει, δεν είναι το από εκεί. Είμα, εννοείς να αναγγίσω τη φορά. Ναι. Εντάξει. Πάφος και Ομόνια, φόβουμε τους δύο. Εύχομαι τρεις νίκες. Με φορά είπαμε 3-3 και είχτε... Α, το που φάνε το από το τελευταίο λεπτό που φάνε το τον γενέτερα μένει τρεις. Ναι. 3-6 μέσα σε 9 βαθμούς και πιάνε τους 7. Έτσι να δω ρε μάλλη έχω έτσι απεριέργεια τώρα. Ναι. Το Αποέλ με την Μπόρατς στοιχηματικά είναι στο 1.50 νίκη του. Ναι. Η Ομόνια φαβορεί με τη Χάρτς Οριακών, 2.42 η Ομόνια, 2.90 η Χάρτς. Να κάνει εκτός έδρας νίκη. Και να δούμε την Πάφον, είναι 2.35 η Χάιντενχάιμ και 3.10 η Πάφος. Δεν τη λέει μου καλή. Εντάξει, απλά... Η Ομόνια εχθές πλήρωνε 1.10. Με το Ένωση. Ούτε 1.30. Ναι. Εντζέλε μου καλύτερα. Τέλος πάντων, λέει και εσύ θεωρίες σου. Θεωρίες. Ναι. Πάμε στο προπό του Μάλε. Το προπό μας. Ναι, το προπό σου. Όχι, δεν έχουν τώρα. Παίζουν, μαχούνται. Δεύτερη καθορία, ναι, αλλά εγώ πού να ξεχωρίσει οκτάδα να πω. Άλλο δύο. Ναι. Δεν έχει κάποια να πω τώρα ο Ολυμπιακός. Ε, φίλε, είναι ο Ήψωνας ο Ολυμπιακός. Θέλετε να κάνουμε μια καλή ομάδα να χειρώνω στον Ίσυλλος. Κάτω. Που νίξαν την ΠΑΕΚ. Okay. Η δόξα έμπατα πολλά καλά, που βλέπω. Παίζουν λίγη πρέπει, ξέρω και για μέξη. Πού, στην παίζω, ρε, αφού έχω, ναι, δεν παίζω. Α, να πούμε μια άλλη φορά, παραπάνω πράγματα.
Για... Πάμε για το προπό, ρε φίλε, του Σαββατοκυριακού. Το προπό του Σαββατοκυριακού. Όχι Σαββατοκυριακού. Τα παιχνίδια παραπάνω 28 τα πιο σημαντικά. Να πω την ποσή. Όχι, που τα πιο σημαντικά. Παίζουμε Σάββατο 26 Οκτωβρίου, ρε φίλε, Ένωση Εθνικός. Αλλά μην έχουμε τζαργίες και ποσή, να δεν έχουμε. Δευτέρα δουλεύουμε. Άντε! Εσύ δουλεύεις. Να έρθουμε να πούμε τη Δευτέρα. Αφού έχει μάσει τρία μάσει Δευτέρα, αυτή είναι Τρίτη, δεν είμαστε καλά. Τρίτη. 29 το Οκτώβριο. Μάλιστα. Δεν μπορεί να κόψει το σογείο. Με τριμμένο διέει. Λοιπόν, πάμε. Παραδείγματι είναι εθνικό. Ένωση εθνικό. Είναι πια μια ωραία ισοπαλία για με το τοπικό πάνω κάτω ντέρπι. Άρης Νέα Σαλαμίνα. Άρης Νέα Σαλαμίνα. Ο Σπιλεύσκι, όχι ο Σπιλεύσκι, ο άλλος ο Νέμπολαρού, η Ανέσκη που ήταν τώρα, πότε παίζει, αν να παίξει υπόψη. Ναι, παίζει και εσύ τώρα, τι ναι. Είναι κουραστή. Άσο. Ο Μόνια Ραδίπου Απόλλωνα στην Κυριακή. Ο Μόνια Ραδίπου Απόλλω. Και πέρασαν τις εβδομάδες που σου είπα για την Ομονία. Η Ομονία 29 είναι ρε, άλλη είναι. Εν άλλη είναι ρε. Η Ομονία 29 του Μάη. Αφού τώρα είναι η Ομονία Ραδίπου παίζει με τώρα πολύ. Α, έκαμε λάθος. Έσβησε μηχανές εχθές με το ΑΠΟΕΛ, η Ομονία Ραδίπου. Ο Απολλώνας είναι να πάει, είναι να βελτιωθεί η Ομονία Ραδίπου, αλλά πάλι να χάσει. Δύο. ΑΕΛ, ΑΕΚ. ΑΕΛ, ΑΕΚ. Να δούμε και την ΑΕΛ, επειδή η Σαλαμίνα και η ΑΕΛ είναι ακόμα εντουσιασμένη. Ναι, αλλά θα πρέπει να είσαι σημείο, ρε φίλε. Για αυτήν την εβδομάδα. Ομόνια 29, Πάφος. Ομόνια 29, Πάφος. Δύο. Τέταρτη εβδομάδα της Ομόνιας. Ναι. Καρμιώτισσα, Ομόνια. Καρμιώτισσα, Ομόνια. Θα κάνει τα πράγματα του λογιστής. Τα τότε που να βγάλει ισοζυγισμό, υπολογισμό και ισοζυγισμό, νομίζω να τα καταφέρει. Αν δεν τα καταφέρει να δέρει αύριο, αυτό είναι να σκέψει το σκορί να έρθει να αναλάβει την ομάδα. Βάλω διπλό, ρε. Ναι. Τα πόλη ανόρθωση. Παραγία. Φίλε, η ανόρθωση προβληματίζει για πολλούς λόγους, όχι μόνο το οικονομικό. Προβληματίζει στο κομμάτι το ότι καθόλου σταθερότητα. Μια είναι καλή, μια είναι καλή. Άμα είναι να παίξει με τους μεγάλους, μια παίζει, μια δεν παίζει. Χτες απογοήτευσε με και τη δυναμική που επήρε το ΑΠΟΕΛ. Θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα διεκδικήσει το ΑΠΟΕΛ. Ας. Οκ. Άντε, πάμε στο αφιό, ξανά θέλετε. Εκλάτησε, ρε. Α, κάμε, δικαιώσαμε τα εδώ μας. Δικαιώσαμε τα. Έτσι, τι άλλο να πεις. Να μπορούμε να πούμε. Έχει ενδιαφέρον το πράγμα, έχει, ε. Τις πράσκαλες ωραίες. Ας το ράσεις. Πάμε, το λοιπόν. Δείχνει έτσι από εδώ, ναι. Ναι, δεν είναι αυτό το πατήμα, δεν είναι αυτό το πατήμα. Λοιπόν, ακούτε, έφερα εσπίδες μαζί μου, με το λαστιχούι, κλάτσες, τις οποίες εφόρουν εγώ και ο Ρομπόπετς. Ακόμα έχω τις. Έχω 5 χρώματα, 4-5 χρώματα. Κύριε, για να το βάλουμε στο μάρι μου, ρε. Ας ζω. Α, επειδή έχω τσάχλες. Λοιπόν. Εμπλημμένες, εμπλημμένες, ρε. Κόφορτ. Καθαριότητα είναι η αρρώσκια. Ναι, ξέρω. Η Χούβερ. Λοιπόν, άκου. Είδα παιχνίδια ευρωπαϊκά και χτες και τις προηγούμενες εβδομάδες που παίξε στο Champions League είδα τον Μπέλιγχαμ, για να καταλάβεις. Εντάξει. Στην Κύπρο συνέχεια και πολλά παιχνίδια στον κόσμο. Στον κόσμο, το οποίο οι παίχτες, και να σου δώσω μια συμβουλή, ας το δείξουν Μπέλιγχαμ. Να κάνουμε συμβουλή του Μπέλιγχαμ.
Ούλου του παίκτε και πάει τα λοιπά. Επειδή τώρα ξέρει κάθε παιχνίδι, δεν είναι του τσινούρκε. Έφτασα και εγώ του τώρα. Μπορεί να κρατήσει έναν τσινούρκα. Μα το βάλει μόνο από εκεί. Δεν πρέπει να σκεφτεί κάθε φορά. Μα κάθε φορά κάνω νερό, κλατσέ και λουλιέ. Φορούν το παιχνίδι, τη ιστορία του παιχνιδιού και τσινούρκα. Εντάξει. Έτσι είναι πράγματι. Τι πλήστε φορέ, ειδικά τα τελευταία χρόνια, 100%. Περίμενε κάθε ποδοσφαιριστή, κάθε μάχη αλλάζει στολή. Καινούργια. Δεν του ζούρκε κάτι. Ειδικά κλατσέ. Α, εντάξει. Okay. Ειδικά κλατσέ, γιατί θεωρώ. Εντάξει. Θέλει, άμα φορήσει και εγώ καγκλάτσα. Μπορεί να μην κάτσει καλά στο αγόρι. Εγώ ήθελα χοντρή κλατσά, α πούμε. Άλλο μπορεί να θέλει λεπτή. Εντάξει, εσύ παίχτε το 90 σχεδόν των παιχτών του επηρεάζει το πράγμα. Εσύ παίχτε πάντω επηρεάζει. Πήγε ο Κωστάκη ο Καγιάφα. Εντάξει. Μπορούσε να φορεί παπούτσι 42 και να ταξιάσει να τα φέρει. Και να φορήσει 42 και 44 και αφού τα παίξει. Δεν τον νοιάζει. Εσύ δεν θέλεις το παπούτσι όμως, ναι. Το παπούτσι και την κλάτσα να μην έχει λεπτή, να μην έχει και τα λοιπά. Οπότε... Ας πούμε το ίδιο τρόπος. Ας πούμε το ίδιο τρόπος, ναι. Πρέπει να πατάς καλά. Μάλιστα. Εντάξει. Αφού... τέλος πάντων. Και επίεννα, ειδικά τότε, όχι μια κλάτσα είναι έτσι, η άλλη είναι άλλος πώς, ή πολλές φορές επλυνίσκαντες ούλοι γούλου μας καμπούσαν να πια όλο το ευκάρι, καταλάβες, ο τούτο. Και πήγα ρε παιδιά, πριν σου πω πήγα και κάματα έτσι, και ο Μπέλιχαμ που είδα που εξεγίνησα στην αρχή, κι άλλον το ψαλίδι είναι οι παίχτες, σε παγκόσμια βάση, κάλλουν τρύπες. Ο λόγος ποιος είναι, ο λόγος είναι, επειδή είναι τσινούρκα, σφίγγει το διάφορο τα μέτρα. Κι άμα το βγάλει στην τρύπα, είναι... Κι άμα το βγάλει, χαλαρώνει. Εντάξει, το θεωρώ πολύ κόσμο, σε παγκόσμια βάση. Εγώ ρε παιδιά, γιατί είμαι προχωρημένος πάνω στο πράγμα, βρίσκεται για μόνο ένα ράφτη στην ενορία σα, είτε είσαι στη Βραζιλία. Να πάμε λίγο να βρίσκεται. Γιατί είναι μόνο. Είχα μου ράφτη στη γιονιά του. Τέλο πάντων. Το λοιπόν. Όπω είπε, έκανα εγώ, σαν μέσα στο Καϊμακλή, έχω ένα ράφτη που πάω τώρα χρόνια. Για να μην αναγκάζουμε κάθε φορά με την κλάτσα που μου εσαλάσσουν και νευριάζω και σφίγγουμε πως σφίγγουμε κτλ. Μία γλάτσα κοντή που φορώ πάντα, που με βολεύει με το παπούτσι, τη φορείς, το ίδιο χρώμα. Εντάξει, και πάει και κάνεις την γλάτσα, κόφκες τη, το πάντο, το λόγο που πας στο πόδι, κόφκες τη, βάλεις τη, ο ράφτη, φορείς το, με λάστιχο, βάλεις το γιαμέ, βάλεις το μπουγά στην πατούσα σου τούτο, και βάλεις την γλάτσα που θέλει η ομάδα να φορεί, και σε ενοχλά, μα είναι μπραστή, μα είναι λεπτή, με να την κόψω, με να με κάνει, με φτιάσει. Είναι η γλάτσα όπως πρέπει να είναι. I love you, αγαπώ σαν τέτοιο. Είναι ποιος και πιο βρες γλάτσα που είσαι στον Μπέλιχα. Ναι, εσύ γερόν που το. Εάν μα το ρόγιο παίχτες παγκόσμιας βάσης ευέλειας να το κάνουν τούτο, πάτε να το κάνετε όλοι. Πέραν τότε να γλιτώσει οικονομικό έκδοση μας και αφορά πιο σημαντικά. Να γλιτώσει ρεάλ, να γλιτώσει ρεάλ. Φίλια σου, φορές, να είτε λάνει τρεπό να καταλήθηκα. Είναι το σας σκέφτηκε αυτό το πράγμα. Αληθινής τώρα, δεν θέλω να το πω, τρία ζούλη, ρε, κουμπάρε, μάζε. Α, είσαι μόνο ένα σήμα θέμα. Κατακόφκοντες. Ρε, μια και πήγες σε άλλο μου τώρα της εκπομπής, πριν να πεις το ανέκδοτος. Έχω μου είδες τα βιντεάκια του Φιδία με τον Τωρναρίδη. Αρχίσια το Φιδία, είπα ότι όταν έφυγε η βουλευτής, να τον βάλω φυλαγή στις Βρυξέλλες. Θυμάσαι πως είπα, ο Τωρναρίδη τσακώνεται με τον Νέβερ 40 με τον Καλαβίδα να σκοθούν τη μια με τον άλλον και το άλλο πρέπει να κάνει. Και με το έτσι. Εννοείται με τον Φιδί. Κάμουν το έτσι, το κάνουν εμείς. Όχι, δεν το κάνουν επίτηδες. Αλλά να τα βρεις. Στον μυαλό τους διαφορετικό που λέω. Οκ. Πιο προχωρημένο. Και το δικό τους. Ναι. Ή πιο προχωρημένο, είσαι αυτά. Ας τα έβρωσε. Ας τα έβρωσε. Το λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Του Ντομίγκες. Του Μπομπό, του Μπομπό. Το ανοίξω του Μπομπού. Αν μιλάνε ψέματα, εντάξει, αν μιλάνε ψέματα, έπιεσαι. Ποιος. Το Μπομπό, αν μιλάνε ψέματα,
Περίπου. Σκοράνε ο Μιτσής, ο Πόμπος, και πάει έτσι. Λάλη του ο παπάς του... Παρασταθώ. Η μάμα του. Παρασταθώ, ξέρω ποιο νερό περίμενε. Λάλη του ο παπάς του... Πόμπο μου λέει, εντάξει τα μαθήματα πώς ήταν και σήμερα. Και βάζεις, ναι παπά, πόμπα, πολλά καλά μες στην τάξη. Ήζει, όχι το... Το ρομπότ. Το ρομπότ. Ναι. Περίπτωση μέρα του. Τα είχα πει ψέμα. Εντάξει, παπά, λέει του, πήγα με τη φίλη. Να τσένει πια σχολείο. Για το ρομπότ, τι βρένε το. Ναι, σου είπα, είναι μόνο τα πράγματα για το πάω στους εξώ. Περάσσε η μάμα του. Και να ρούτει η λαλή του γυρού του. Είναι γιος σου λέει του, πώς θέλει να πάρει. Τι ξέρει αυτό. Αλλά και τη σημάδα. Ότι είναι γιος. Αγιά μου. Αγιά μου.